θα πεις την άδεια θέση σου. Ο Γιώργος Ζερβάκης είναι ένα ανερχόμενο αστέρι στο χώρο της μουσικής. Προερχόμενος από την Κρήτη, έγινε πολύ γρήγορα γνωστός με τα τραγούδια και τις μαντενάδες του. Ξεκίνησε από πολύ μικρός να ασχολείται με τη λύρα, στάθηκε ως μαθητής δίπλα σε μεγάλους μουσικούς και έχει ήδη στο ενεργητικό του πολλές δισκογραφικές δουλειές. Ξεκίνησα από ηλικία 13 ετών, μια εποχή που ήταν κάπως δύσκολα για να αρχίσεις να μαθαίνεις την κρητική μας παράδοση. Με βοήθησε πάρα πολύ πρώτον η οικογένειά μου και δεύτερον ο μεγάλος ο δικός μας τραγουδιστής, ο Κώστας Μουντάκης, ο Αείμνηστος. Από τον ίδιο πήρα τα πρώτα μαθήματα για 1,5 χρόνο περίπου στο 2 που είχε εδώ στο Ηράκλειο. Στη συνέχεια, με την βοήθεια του Θεού και της οικογένειας όπως είπα προηγουμένως, έχω φτάσει στο σημείο αυτό και προσπαθώ πάντα για το καλύτερο. Να μπορούσα με τη θάλασσα στο κύμα. Στα 28 του χρόνια σήμερα έχει καταφέρει να κερδίσει τη συμπάθεια του κόσμου, χάρη στη μεγάλη αγάπη που νιώθει ο ίδιος για τη μουσική. Και όπως λέει, η σχέση του με τον κόσμο είναι αμφίδρομη. Προσφέρει απλόχερα και με σεβασμό στην κριτική παράδοση τη μουσική του και εκείνοι του προσφέρουν τη λατρεία τους. Είχα την επαφή με τον κόσμο. Με αγάπησε πρώτα ο κόσμος και στην συνέχεια τον αγάπησα. Διότι σαν τον 92, σαν παιδί τότε 20 χρονών, που να γνωρίζω πώς πρέπει να συμπεριφερθεί ένας άνθρωπος. Πλέον στο σημείο αυτό που είμαι στα 30 μου σήμερα, γνωρίζω πολύ καλά ότι ο κόσμος είναι γεννητήρια δύναμη σε οποιαδήποτε εργασία για να κάνει ο άνθρωπος. Και ευχαριστώ όλο τον κόσμο που πραγματικά με ακολουθάει τόσα χρόνια. Αρκετοί είναι αυτοί που αποφεύγουν ωστόσο να εκφράσουν την άποψή τους για τον Γιώργο Ζερβάκη. Πολλοί συναδελφοί του ισχυρίζονται πως ο νέος αυτός καλλιτέχνης δεν την κριτική παράδοση. Ο ίδιος όμως επισημαίνει με το δικό του τρόπο ότι πατά γερά στα πόδια του, μαθαίνει συνεχώς, ενώ προσπαθεί συγχρόνως να εξελίσσει την κριτική μουσική με το δικό του τρόπο. Όντως δεν είμαι παραδοσιακός κριτικός καλλιτέχνης. Απλά παίζω λύρα, κάποιες φορές και λίγο βιολί και έτσι όπως αισθάνομαι την κριτική μουσική, έτσι την αποδίδω. Ο κόσμος που λατρεύει τον Γιώργο Ζερβάκη και που τον επισκέπτεται σε κάθε του εμφάνιση είναι άνθρωποι όλων των ηλικιών. Μικρά παιδιά που πηγαίνουν ακόμα σχολείο μέχρι και ηλικιωμένοι κριτικοί που φεύγουν από τα μακρινά χωριά του νησιού τους και τον επισκέπτονται στα κέντρα που κατά καιρούς εμφανίζεται. Ακόμα και το πιο λαμπορά αστέρι που είναι στον ουρανό, κάποτε βλέπεις μία ώρα και σβήνει. Έτσι, κανείς δεν είναι μόνιμα σε αυτόν τον τόπο. Δεν με αγχώνει αυτό το πράγμα, διότι ξέρω πολύ καλά το ότι αν το δικό μου εντός εισαγωγικών άστρο σβήσει, θα είναι μόνο και μόνο από το δικό μου κακό χαρακτήρα και από τα δικά μου λάθη. Τα κριτικά ραδιόφωνα της Αθήνας αλλά και άλλοι ραδιοφωνικοί σταθμοί έχουν εμπλουτίσει το πρόγραμμά τους με τραγούδια από τους 11 προσωπικούς δίσκους του Γιώργου Ζερβάκη, ενώ ο ίδιος φροντίζει να εμφανίζεται όσο πιο συχνά μπορεί και σε άλλα νησιά και να συμβάλλει με αυτόν τον τρόπο στη διατήρηση της καλής μουσικής. Όσοι γνωρίζουν τον Γιώργο Ζερβάκη, μιλούν με τα καλύτερα λόγια για αυτόν και εκείνος προσπαθεί με τη δουλειά του να τους ανταποδίδει την αγάπη του. Μου έχει λείψει πολύ, εσύ δεν μοιάζεις με αυτή.